Και να πω παράλληλα ότι το σχόλιο που αφορά τη μετακατάσταση Ποντοκόμης έχει να κάνει με το ότι έχει εγκριθεί παράλληλα η στρατηγική μελέτη παροβελτικών επιπτώσεων, η οποία και θα ενσωματωθεί και ένα νέο στοιχείο και ένα θετικό στοιχείο αυτό στο σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικασία έγκρισης της πολυοδομικής μελέτης Ποντοκόμης. Δεσμευτήκαμε ούτως ή άλλως και ήταν ήδη προδιαγραμμένο να γίνει μια συνάντηση των φορέων, των εμπλεκόμενων της Επιτροπής για την μετακατάσταση Ποντοκόμης, και το επόμενο διάστημα, πιστεύω μέσα στο Μάιο ή τις επόμενες εβδομάδες, να γίνει μια ενημέρωση και των κατοίκων γύρω από το θέμα της μετακατάστασης του οικισμού της Ποντοκόμης. Ξέρετε, το προδιάγραμμα είναι πάντα, αν θέλετε, δεν είναι σταθερό, είναι δυναμικό, δεδομένου ότι οι εξελίξεις επηρεάζονται από διάφορες παραμέτρους. Δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Θα θέλαμε αυτό το πράγμα να έχει τελειώσει πολύ καιρό πριν, ίσως και χρόνια. Δυστυχώς όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι αν ξεμπλέξουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι τελευταίο κάπως, μετά μπορούμε να προχωρήσουμε πιο δυναμικά. Δεδομένου ότι οι μελέτες του νέου οικισμού βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο και μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα και σε δημοπρατήσεις, ώστε να ξεκινήσουμε τα έργα ακόμα και της κατασκευής τους επόμενους μήνες. Απλά πρέπει να πιέσουμε όλοι, ώστε να λήξει αυτή η υπόθεση το συντομότερο δυνατό. Αναφορικά με την Ποντοκόμη και αυτό που έχει ακουστεί, θα ήθελα να πω το εξής. Ότι ζητούμενο είναι η έγκαιρη υλοποίηση, έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Εάν δεν εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη, δεν μπορούν να γίνουν ούτε δημόσια έργα, ούτε να γίνει διανομή των οικοπαίδων. Ο οικισμός, αν όλα πάνε καλά, από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, λίγη ουσιαστικά το 18μηνο, με το οποίο είχε γίνει το δικαστήριο τον Μάιο του 2015. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα. Αν αυτή η διαδικασία είναι γρήγορη, γιατί έχει να κάνει με το Συμβούλιο της Απικρατείας, έχει καλώς. Αν όμως δεν πάει γρήγορα όπως το Συμβούλιο της Απικρατείας, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης, όπως έχει υποθεί, είναι πάντα μια εναλλακτική λύση που οφείλουν πάντα να το έχουν και ιδιαίτερα οι κυβερνώντες στο μυαλό τους.